Γιατί ένας νέος να επιλέξει mm. να ψηφίσει κούκουε την Κυριακή στις εκλογές. Ε, γιατί κύρια Ατζάμπο οι νέοι δεν παίζουν στοίχημα. Οι νέοι δεν κάνουν προβλέψεις για τα ποιο θα βγει πρώτος. Ούτε ποντάρουν τα λεφτά τους και την ψήφο σε αυτόν. Οι νέοι παλεύουν για τα δικαιώματά τους με άλλα κριτήρια. Ε, γιατί οι νέοι παλεύουν με που τους λένε αλήθεια και όχι όλους αυτούς που τους έχουν φλωμώσει τόσα χρόνια στα ψέματα, αυτούς που τους έχουν ρίξει στην ανεργία, αυτούς που δεν τους επιτρέπουν να κάνουν όνειρα, να έχουν υγεία, να έχουν παιδεία, αυτούς που δεν τους επιτρέπουν να κάνουν οικογένεια. Είναι με αυτούς που υπερασπίζονται το δίκαιο και όχι με αυτούς που τους αφαιρούν δικαιώματα και κατακτήσεις. Είναι απέναντι, είναι με αυτούς μάλλον που παλεύουν ενάντια στη Χρυσή Αυγή, Στου φασίστε τη Χρυσή Αυγή και στις παραφιάδε του, και δεν μπαίνουν στα ψηφοδέλτια με όλου αυτού, ούτε ευνοούν συγκεντρώσει και συμμετέχουν σε συγκεντρώσει προκειμένου να υφαρπάξουν την ψήφο του και να του δέχονται σαν πολιτικά κόμματα. και να διασύρουν μία δίκη, ενώ έχει χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση μέχρι σήμερα. Είναι με αυτού που αρνούνται να. Εμπλακούν σε πόλεμο, θέλουν την ειρήνη. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Βλέπουμε ότι στέλνεται πολεμικό υλικό και αποστολέ και συγκεκριμένα από τη Δυτική Αττική χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό το αεροδρόμιο τη Ελευσίνα, της Ελευσίνας, mm -hmm. που είναι για μα πραγματικά ένα πρόβλημα εδώ και θα το συζητήσουμε και τι επόμενε μέρε. Mm -hmm. Και αυτό δίνει, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να εμπλέκει τη χώρα μα και να την κάνει μαγνήτη επικίνδυνων ανταγωνισμών και εξελίξεων. Οι νέοι λοιπόν είναι ενάντια σε αυτού που μιλάνε για συνδιαχείριση και είναι υπέρ αυτών που υπερασπίζονται τα κυριαρχικά μα δικαιώματα. Και δεν στέκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για συνδιαχείριση νατοικής κοπή, όπου έτσι δίνουν αέρα στα πανιά τη τουρκική προκλητικότητα και δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αυτό που λέμε εμεί, την αστική τάξη τη Ελλάδο, προβλέποντα βέβαια σελία έτσι, στους ευρύτερους ανταγωνισμούς που ο λαός τουρκικός και ελληνικός θα βγει ζημιωμένος. Εγώ θέλω να μείνω στο ναι. ζήτημα των νέων. Ναι, ναι. Παρακολουθώ ναι. από πολύ, πολύ από, κοντά, mm -hmm. από πολύ κοντά mm -hmm. τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι φοιτητικέ παρατάξει. Η mm -hmm. πανσπουδαστική, νομίζω, mm -hmm. για δεύτερη χρονιά έχει συγκεντρώσει ένα πάρα πολύ mm -hmm. μεγάλο ποσοστό. Ε, τα ποσοστά του το είπατε και στην αρχή, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις να είναι και αυξημένα. Mm -hmm. Έχετε κάνει μια προεκλογική εκστρατεία. Φέρατε εδώ mm -hmm. στο Δήμο Φιλή και το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτσούμπα, Μάλιστα, επάνω ναι. στην Φιλή. Mm -hmm. Φιλή. Ναι, ναι. Ε, και μίλησε mm -hmm. ε, Πολύ σημαντικό γεγονός για την περιοχή μας ε, Έχετε κάνει λοιπόν μια μεγάλη Προεκλογική εκστρατεία Εσείς που βρίσκετε στους δρόμους κάθε μέρα Που μιλάτε με τους πολίτες mm -hmm. Που μιλάτε με τους δημότες Τους πολίτες, το δημό... mm -hmm. όλο μαζί ε, Βλέπετε αυτό που εκφράζεται στι δημοσκοπήσεις στα ποσοστά των φοιτητικών εκλογών στα εργατικά κέντρα, δηλαδή βλέπουμε και εκεί πολύ αυνεβασμένα τα ποσοστά των παρατάξεων που υποστηρίζονται από το ΚΚΕ ή τέλο πάντων. Αυτό το βλέπετε και στον απλό κόσμο. Ναι, το βλέπουμε και στον απλό κόσμο. Ε, είδαμε βέβαια τα ποσοστά της Πασπουδαστικής. 20.000 φοιτητές ψήφισαν φέτος. Είναι για δεύτερη φορά δεύτερη δύναμη Πασπουδαστική με 35% mm -hmm. ποσοστό, με 10 μονάδες διαφορά από την παράταξη της ΔΑΚΕ. Είναι σημαντική άνοδος της Πασπουδαστικής. Μας δίνει έτσι αέρα μια ανάταση mm -hmm. ε, και βέβαια ε, είδατε ότι όλα αυτά πέρασαν στα ψηλά. Δεν είδατε στα πάνελ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβάλλουν τη νίκη της πανσπουδαστικής, αντιθέτως την αποκρύψανε και την αποσιωπήσανε. Απ' την άλλη, όσο αφορά για το γραμματέα του Κουκούε τον κύριο Κουτσούμπα, ο ίδιος θέλησε να ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία, αν θέλετε, στο Δήμο μας, στο Δήμο Φιλής, γιατί είναι γνώστη των προβλημάτων, δηλαδή γνωρίζει το ζήτημα της χωματερής, το οποίο 100 χρόνια ταλανίζει έτσι την περιοχή μας, άλλα προβλήματα, την εγκληματικότητα, την παραβατικότητα στον τόπο μας και ε, ότι όλα αυτά ας πούμε, επιβαρύνουν, όπως και τα προβλήματα της Δυτικής Αττικής επιβαρύνουν πολύ ε, το λαό μας, έναν εργαζόμενο λαό, ότι όλα αυτά έχουν μειώσει την αντικειμενική αξία γης και πραγματικά οι άνθρωποι εδώ, αν και δουλεύουν από το πρωί με το βράδυ, υποφέρουν. Τώρα, εγώ θέλω... Τώρα αποτυπώνεται. Ναι, ναι, ναι. Ε, στι δημοσκοπήσει ε, αποτυπώνεται μια άνοδο του Κουκουέ, αλλά αν πάρουμε και τη δική μα την περιοχή, στη Δυτική Νέα Αττική, ε, επειδή εμεί δεν στέλνουμε, ε, ξέρετε, αποστολέ στα σπίτια με τα λιτά, εμεί ε, πηγαίνουμε και βλέπουμε τον κόσμο σπίτι-σπίτι. Ε, Αναφέρεστε στι επιστολέ των υποψηφίων, Ναι, ξεχωριστά. Ναι, Σε αυτέ mm -hmm. αναφέρομαι. Εμεί θέλουμε την επαφή με τον κόσμο, γιατί έτσι έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το δικό μας πρόγραμμα, να μιλήσουμε για αυτά που εμείς πιστεύουμε, να μιλήσουμε για ποιο λόγο το κόμμα στις 22 του μηνός πρέπει να είναι ενισχυμένο και ότι δεν πρέπει να μπαίνουν σε εκβιαστικά διλήμματα, γιατί εμάς, εκείνο που μας απασχολεί, δεν είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση αυτοδύναμη που έτσι φωνάζει η Νέα Δημοκρατία και που την είχε και πέρασαν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, όλοι οι αντιλαϊκοί νόμοι και ζημιωμένος βγήκε ο λαός, ούτε και κυβέρνηση κοινωνική συνοχής, γιατί βέβαια πώς, που μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί την κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να κάνει όταν ο λαό πλειώνει το 95% των φόρων και 5% τα μονοπόλια, ούτε να κάνει με ηλεκτρονικού πληστηριασμού που επίκυνται το αμέσω διάστημα μετά 700.000. 700, και α λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα παγώσουν. Θα παγώσουν για δύο μήνε, θα προχωρήσουν στου πληστηριασμού γιατί αυτά, όπω ξέρετε, είναι 300 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψη που έχουν προσυπογράψει, που έχουν ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση και κάνουν ό,τι δεν ξέρουν οι ευρωβουλευτέ του, όλων των κομμάτων. Και μαζί με αυτά και η ιδιωτικοποίηση παραπέρα τη υγεία. Ταμείο Ανάκαμψη. Ναι. Ε, βάζετε πάρα πολλά θέματα ναι, 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 στο τραπέζι ναι, ναι. και πρέπει να τα διαχειριστούμε λίγο. Ναι. Ταμείο Ανάκαμψη. Okay. Για πάρα πολλού θεωρείται σωτήριο σε πολλά ζητήματα. Για άλλου, καθόλου. Θέλω όσο αυτή την άποψή σα. Γιατί οι περισσότεροι που το θεωρούν σωτήριο μιλούν για τα μεγάλα έργα που θα γίνουν και ο αντίλογο σε αυτό είναι ότι για τα κοινωνικά μικρά τοπικά ζητήματα που θα έπρεπε όλα αυτά τα χρήματα αν, είχαν, αν διοχετευόντουσαν εκεί και μπαίναν σε, στην κοινωνία αυτή καθε αυτή να ήταν τελείω διαφορετικά. Θέλω την άποψή σα. Το τι είναι, είναι ένα μνημόνιο, είναι ένα υπερμνημόνιο. Είναι ένα μηχανισμό που είναι όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε που στην ουσία τι γίνεται, ένα δανεισμό από τι αγορέ για την Ελλάδα, αντιστοιχεί στα 50 δισεκατομμύρια θα δοθούν εφόσον τηρηθούν τα προαπαιτούμενα. Και προαπαιτούμενα ποια θα είναι, Θα είναι η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση τη υγεία το αμέσω επόμενο διάστημα και βιάζονται, είναι η πράσινη ενέργεια, πράσινη μετάβαση, είναι η ηλεκτρονική πληστηριασμή, είναι η εξάντληση ο εργασιακό μεσαίωνα. Αν δεν τηρηθούν αυτά, δεν θα πάρουν τα 50 δισεκατομμύρια. Τα 50 δισεκατομμύρια όμω δεν θα δοθούν στον κόσμο. Θα τα δώσουν σε επενδυτέ. Οι οποίοι επενδυτέ δεν θα κάνουν επιλέψιμα έργα όπω είναι η αντισυσμική, αντιπυρηνική θωράκιση, που είναι πραγματικά για τι ανάγκε των λαών. Θα κάνουν έργα όπω είναι η πράσινη ενέργεια, όπω τα πράσινα πιστοποιητικά που ακούτε κατά καιρού, τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα, δεν θα έχει ένα σχολείο δεν θα έχει ελεχθεί για αντισυσμική θωράκηση, δηλαδή θα είναι κατάλληλο, έτσι απλά να το πούμε, παρά ότι αυτό θα έχει ενεργειακό πιστοποιητικό. Άρα λοιπόν αυτοί οι επενδυτές επενδύουν σε τομείς που έχουν μεγάλο και, έρδος, ναι. και όχι για τι ανάγκε του λαού. Το έχω ρωτήσει πάρα πολλέ φορέ σε κάθε υποψήφιο. Την ίδια ερώτηση θα κάνω και σε εσά, mm -hmm. γιατί τα βάζετε και mm -hmm. τα θέματα μόνοι σα mm -hmm. στην κουβέντα μα. Μιλήσατε, α πούμε, για τα σχολεία. Εδώ στη Δυτική Αττική υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα με τα σχολεία ε, τη Δυτική Αττική. Όχι μόνο λόγω έλλειψη σχολείων, που και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να συζητηθεί, τα, αλλά τα και λόγω του ότι είναι γυρασμένα σχολεία ζόμπι. Καταγγελότητα, ναι. Σχολεία ζόμπι. Δηλαδή, ε, ακούω ανθρώπου που είναι 60 ετών και 65 και τα εγγόνια του και παιδιά mm -hmm. που τώρα είναι 10 και 15 πάνε στο mm -hmm. ίδιο σχολείο με τι ίδιε υποδομέ και συζητούν για το που βρίσκεται τι και είναι ακριβώ το ίδιο. Τι όμω θα μπορούσε να γίνει εκεί, Ποια είναι δηλαδή η πρόταση του Κούκουε για αυτά τα σχολεία, τι, τι πρέπει Θα να... έπρεπε το κράτο. Να τα είναι... ανακαινήσει, να τα. Πώ θα τα πει. Καταρχήν τη θα στατικότητα. Θα Δεν είναι δική μα δουλειά αυτή. Υπάρχουν μηχανικοί, υπάρχουν ειδικοί. Έτσι που θα δουν στατικότητα. Ναι, ναι, ναι. Σαν πρόγραμμα Α, μιλάω. Σαν πρόγραμμα έπρεπε ήδη so. να έχουν αυτά τα κτίρια ελεχτεί για στατικότητα. είναι Κατάλληλα για να φιλοξενήσουν μαθητέ. Mm -hmm. Εμεί ε, λέμε ότι θα δρυνήσουμε κι άλλα τέμπη και μακάρι να μην βγούμε αληθινοί. Ε, Σαφώ να μην συμβεί αυτό, αλλά το είδαμε και στην πόλη μα. Ζήσαμε ένα σεισμό και είδαμε τι έγινε. Λοιπόν, ε, με φολόγια δεν γίνεται. Εμεί το 8 Φλεβάρι του 2023 είχαμε. Προειδοποίηση για τα ΤΕΜΠΗ. Είχαμε πει ότι συγκεκριμένα ότι θα έρθει μεγάλο ατύχημα στους σιδηροδρόμου. Ότι τότε θα μπουν και θα θρυνήσουν θύματα και θα ρίχνουν κορκοδίλια δάκρυα. Θα είναι αργά. Άρα λοιπόν. Ναι, αλλά οι ανακοινώσει των εργαζομένων πέρασαν ω άλλη μία συνδικαλιστική προσπάθεια και κάπω έτσι. Μιλάω τώρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, 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 ναι συμφώνω. Για το ΠΑΜΕ που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Mm -hmm. Γιατί είμαστε μία σοβαρή παράταξη η mm -hmm. οποία δεν κινδυνολογούμε αλλά μελετάμε και ξέρουμε και γι' αυτό προτείνουμε και αγωνιζόμαστε. Δυστυχώς όμως το κράτος Α, είναι το κινητό σας. Ναι. Ε, τώρα, ένα λεπτό. Το, το καταλαβαίνω, το ακούω, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Εγώ αυτό που προσπαθώ να, ναι. εγώ αυτό που προσπαθώ να καταλάβω και να, 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 το βάλουμε στο πλαίσιο της συζήτησης. Εντάξει, όλα, όλα καλά, το, 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 λύσαμε το θέμα. Ε, εγώ αυτό που προσπαθώ να καταλάβω και mm -hmm. να το βάλω στο πλαίσιο της συζήτησης είναι το εξή. Ακούμε τους σεισμολόγους να προειδοποιούν για έναν πιθανό νέο μεγάλο σεισμό. Έχουμε λάβει μέτρα σαν κοινωνία και δεν εννοώ μόνο τη στατικότητα ας πούμε, των σχολικών κτηρίων. Δεν είναι μόνο τα σχολεία, που είναι το βασικότερο, γιατί τα παιδιά μα μέσα. Αλλά δεν είναι μόνο τα σχολεία. Είναι όλε οι δημόσιε υπηρεσίε, ναι, ναι. τα δημόσια κτήρια. Ναι, ναι, ναι. Ιδανικά ακόμα και τα σπίτια. Δηλαδή το κάθε σπίτι δεν θα έπρεπε να ξέρουμε με κάποιον τρόπο εάν αυτό το σπίτι είναι επικίνδυνο ή όχι να πέσει σε ένα μεγάλο σεισμό. θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Άρα πώ θα μπορούσε αυτό να γίνει. Αυτό, αυτό σα σε, σε μια κοινωνία που εμεί παλεύουμε θα υπήρξε ένα ενιαίο σχεδιασμό, κεντρικό mm -hmm. σχεδιασμό, mm -hmm. όπου θα είχαν λεχτεί αυτά τα πράγματα. Έτσι, όχι αποσπασματικά όταν συμβαίνει το κακό τρέχουμε ε, να, να, βάλουμε αντισυσμικούς κανόνες στην περιοχή και βέβαια είδαμε τι έγινε στην Ηλία. Οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ακόμη αποζημιώσεις. Είδαμε τι γίνανε... Και στο στην... Αρκαλοχώρι ναι. συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, Ακόμα ζουν στο... σε κοντέινερ. Εμείς λοιπόν μιλάμε για ένα ενιαίο σχεδιασμό. Και δεν έχουν και πρόσβαση, σας το λέω ναι. γιατί το γνωρίζω πολύ πολύ καλά, και δεν έχουν και πρόσβαση σε δανεισμό από τις τράπεζες οι άνθρωποι στο ε, χωρί στην Κρήτη που ισοπεδώθηκε εκεί το χωριό, ε, ε, του κόβουν και την πρόσβαση ενώ υποτίθεται θα δινόταν. Ε, Αυτό οφείλω να το αναφέρω. Εδώ, πρόσφατα, σε μια έτσι, περιοδία που είχαμε, ε, του έχουν τάξει στου νεκρού, στου συγγενεί του, ε, μοριοδότηση για να μπουν στο δημόσιο και δεν έχουν πάρει ούτε τη μοριοδότηση. Ναι. Δηλαδή, εμείς μιλάμε, ε, βέβαια, δεν λέμε ότι θα περιμένουμε να έρθει άλλη κοινωνία για να φτιάξουμε. Σαφώς, όταν έρθει η κοινωνία, ξέρουμε γιατί έχουμε πρόγραμμα και ζητάμε την ψήφο του κόσμου για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και είμαστε έτοιμοι, ίσως καλύτερα από τον καθέναν. Αλλά σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, διεκδικούμε, βγαίνουμε στους δρόμους και διεκδικούμε καταχτήσει υπέρ του λαού. Δηλαδή, είτε λέγεται αντισυσμική θωράκιση, είτε αντιπυρηνική θωράκιση. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα ρέματα και μετά να λέμε πλημμύρισαν και φταίει ο, ο, τάδε γιατί μπάζωσε το ρέμα. Υπάρχει μια πολεοδομία. Υπάρχει ένα κατικό μηχανισμό. Κάποιο του δώσε άδεια. Να περάσουμε στην Δυτική Αττική, ναι, ναι. Ε, γιατί έχουμε να βάλουμε και πάρα πολλά ζητήματα στο τραπέζι στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα. Ε, ακούμε από την κυβέρνηση το έχει κάνει σημαία την επένδυση στα ναυπηγεία τη Ελευσίνα. Mm. Ε, πραγματικά σημαία και δεν το λέω απλά για να το πω. Mm. Ο ίδιος ο Υπουργό, ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδης... Mm. Ε, ήρθε και παρουσίασε το πρόγραμμα της τετραετία του Υπουργείου Ανάπτυξη ε, στα ναυπηγεία τη Ελευσίνα. Mm. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό πριν μια εβδομάδα, δέκα μέρε, πόσο μιλήσα, ήταν, ναι. στα ναυπηγεία, και μάλιστα εξήγηλε και το Youth Bus, τον mm -hmm, ENFIA, τον mm -hmm, έδωσε και... Mm -hmm. έκανε και κάποια εξαγγελία μέτρων. Ε, βλέπουμε ότι οι βουλευτέ και οι πολιτευτέ του κόμματο και όχι μόνο και τα στελέχη το ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά όλο αυτό. Ε, έρχεται ανάπτυξη στη Δυτική Αττική, θα έχουν νέε θέσει εργασία. 1.400. Παίρνουν χρήματα οι εργαζόμενοι, οπότε εδώ πρέπει να, να συζητήσουμε, γιατί οι 600 εργαζόμενοι που ήταν στην αβεβαιότητα, αυτή τη στιγμή λένε ότι τουλάχιστον δεν χάνουμε και ξαναμπαίνουμε σε μια ροή. Θέλω ε, να μου πείτε ακριβώς τη γνώμη σας για τις επενδύσεις των ιδεατών ε, στα ναυπηγεία Ελευσίνας, κατά κύριο λόγο, αν θέλετε να κάνουμε και μια κουβέντα και για τα ναυπηγεία στο Σχαραμαγκα. Ε, Γνωρίζουμε καλά... Να ξεκινήσουμε από την αρχή: Ότι έχει απαξιωθεί η ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα. Εντάξει? Ναι. Ότι τα ναυπηγεία ε, για λόγου γνωστού απαξιώθηκαν και οδηγήθηκαν έτσι στην, ε, στην πώληση σε ιδιώτε είτε λέγονται αυτά ναυπηγεία τη Ελευσίνα που δόθηκαν σε Αμερικάνικη εταιρεία την Onex, έτσι Αμερικάνικου συμφερόντων και τη μετέτρεψαν σε ειδική οικονομική ζώνη. Που τι σημαίνει αυτό, δεν τηρούνται συλλογικέ συμβάσει. Έτσι, ούτε καν το στοιχειώδη εργατικό δίκαιο. Δεν μπορούν οι άνθρωποι, δεν πληρώνουν τι υπερορίε. Δεν δίνονται το δώρο του Πάσχα, το δώρο του Χριστουγέννων. Μιλάμε για εργασιακό μεσαίωνα. Τώρα, αν ο κύριο Μητσοτάκη λέει ότι στηρίζει του εργαζόμενου, εμεί λέμε ότι στηρίζει του Το και με του όταν αποφασίστηκε το να δοθεί το ναυπηγείο στον εφοπλιστή τον κύριο Προκοπίου, αποφασίστηκε βέβαια και επί τη ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, mm -hmm. και συνέχισε επειδή τη κοιτάει ο, κ. Ε, δόθηκε καθαρό από εργαζόμενου και από τα, όλα τα εργατικά, ε, και τα εργατικά, δικαιώματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι απολύθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι ε, και επαναπροσλήφθηκαν με το καθεστώ ομιλία. Με δίμηνεση, ναι. Με και με συμβάσει. Ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν για μα δεν είναι ανάπτυξη. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, Γι' αυτό πάντα εμεί σε οποιοδήποτε θέμα λέμε ποιο έχει τα κλειδιά τη οικονομία. Όταν τα κλειδιά τη οικονομία τα έχουν οι καπιταλιστέ. Έτσι, σαφώς γίνονται ιδιωτικοποιήσεις, έτσι, όχι για τους εργαζόμενους, Γίνονται για το κέρδος αυτών των εταιριών, των Αμερικάνων εταιριών. Σύν ότι. Ε, ναι, με... αλλά δεν θα φέρει ανάπτυξη όμως στην περιοχή. Όχι, ε... δεν θα φέρει ανάπτυξη Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί... Τα μαγαζιά τη περιοχή δεν θα υποφεληθούν, δεν θα, θα κάνουν δουλειέ θα ανθρώπου. Ε, εγώ βάζω και το ζήτημα συνεχώ σε όλου όσου βγαίνουν, ναι, ναι. βάζω συνεχώ το ζήτημα και τη εντοπιότητα. Λέω, τι έχουμε κάνει σε, αυτήν, την, σε αυτές τις 1.400 θέσεις που να δούμε και αν θα έρθουν μέσα στην επόμενη πενταετία που έχουν προκηρυχθεί να είναι κόσμος από εδώ από την περιοχή. Ε, έχει εξαγγελθεί και έχει προγραμματιστεί και να γίνει και Λογιστ... φοιτητούπολη φοι... Θα το α, πούμε α, και το λογιστικό και το τα logistics ναι. σε λίγο. Η φοιτητούπολη, οι φοιτητικές αιστείες, 1.100, 1100 φοιτητέ. Α περιμένουμε, γιατί έχουμε ακούσει πολλά λόγια. Ναι. Με περιπτώσει, έχουμε βαρεθεί ναι, τα λόγια. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ναι. εάν εφόσον συμβούν όλα αυτά, Εμείς... δεν θα δώσουν ανάπτυξη Όχι. στην περιοχή. Γιατί, γιατί όταν ο εργαζόμενο ναι. δεν επωφελείται, δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Ανάπτυξη είναι για του λίγου, για αυτού που επενδύουν. ότι τα ναυπηγεία χρησιμοποιούνται, τα ναυπηγεία τη Ελευθερία για αμερικανο σκοπού, για τον έκτο στόλο. Mm -hmm. Δηλαδή μπαίνουν σε ένα παιχνίδι σφοδρό ανταγωνισμών Έτσι και το ξέρετε πολύ καλά, σε σχέση με την Κίνα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, ε, και ό,τι έχει αποκτηθεί στα ναυπηγεία, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αποκτήθηκε με αγώνε. Οι άνθρωποι εκεί το ξέρουν. Ξέρουν ποιοι ήταν μπροστά σε αυτού του αγώνε. Ε, ε, αγωνίζονται για συλλογικέ συμβάσει. Δεν μπορεί ένα εργαζόμενο να παίρνει 400 και 400-500 ευρώ. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Κέντρο Logistics, το βάλατε ναι. και αυτό στην κουβέντα. Έρχεται και αυτό. Ναι. Ε, θα φύγουν από το βοτανικό 500 εταιρείε και νομίζω θα προσθεθούν και στη συνέχεια άλλε 300-400. Περίπου χίλιε θα είναι στο σύνολο, νομίζω, ναι. κάπου εκεί. Ε, αυτό, Ναι, ωραία. Λοιπόν, ακούστηκε πολύ έντονα. Λοιπόν, ε, οπότε έρχεται το Logistics. Είστε υπέρ ή κατά. Εμεί όχι, το θα... καταψηφίσαμε. Ναι, ναι, θα, αυτό θέλω να μου τεκμηριώσετε θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα φέρει και θα λύσει γιατί Κάτε. εδώ, μιλούν, γιατί εδώ ναι. μιλούν ολοκληρώνω την ερώτησή μου ναι, και τοποθετήστε ναι. γιατί εδώ μιλούν ότι θα, γι, θα γίνει μια ολόκληρη μελέτη και σχέδιο ναι. για, να υπάρξει, ε, υπο, για να υπάρξουν υποδομές όσον αφορά τα, ε, το από που θα περνάνε τα φορτηγά το από που θα περνάνε τα τρένα και όλο αυτό το να ενωθεί και είναι άλλο ένα έργο το οποίο ακούμε συνεχώς από το, το κυβερνόν κόμμα να λέει ότι είναι ακόμη ενέργο έργο στα Δυτική Αττική, από όλα αυτά τα πολλά που έχουμε εξαγγείλει, το οποίο και αυτό θα φέρει ανάπτυξη. Να σα ρωτήσω κάτι. Ναι. Το κάνω με μορφή ερώτηση. Ναι. Και αυτό στη Δυτική Αττική. Υποβάθμιση για τη Δυτική είναι ή δεν είναι υποβάθμιση. Όταν εδώ υπάρχει χωματερή, να ξεκινήσουμε και από αυτό. Υπάρχει χωματερή, υπάρχει χαλιβουργία, υπάρχει τσιμετοπία, υπάρχει πετρελαιοβιομηχανία, υπάρχουν όλε οι βιομηχανίε. γιατί γιατί στη Δυτική Αττική, Δυτική Αττική και πάλι, είναι ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτό δεν γίνεται πάλι για τι ανάγκε του λαού, λέμε εμεί, έτσι. Δεν θα τηρηθούν περιβαλλοντολογικέ μελέτες ε, μελέτε. Δεν υπάρχουν περιβαντολογικές μελέτε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα έρθουν με fast track διαδικασίε και θα στήσουν όλα αυτά τα logistic. Και το έργο αυτό δεν γίνεται για τι ανάγκε του λαού. Δεν γίνεται για να διασφαλίζει και να εφοδιάζει το λαό με τα απαραίτητα αγαθά. Γίνεται για να μεταφέρονται πιο φτηνά και πιο εύκολα εμπορεύματα από τη Δύση στην Ανατολή και από το Βορρά στον Νότο και αντίστροφα με μεγάλου και μοναδικού κερδισμένου τα πονοπόλυπια και, τι τις μεταφορικές εταιρείε. Οι όροι εργασίε κατά τα άλλα είναι άθλιοι χωρίς δικαιώματα και ήδη οργιάζει η εργολαβική εργασία. Για ποιο λοιπόν λόγο εμείς να θέλουμε. Ε, εγώ το πηγαίνω και σε μια. Ναι. Σε ένα, σε, στο βάζω στο κοινωνικό πλαίσιο μόνο. Δεν το βάζω μόνο στο mm. εργαζόμενο που όλα αυτά είναι στο τραπέζι, δεν το συζητώ. Εγώ το βάζω και στο κοινωνικό. Είδαμε τον Δήμο Αγίων Αναργύρων. Mm -hmm. Δεν μιλάμε τώρα ένα Δήμο ναι. που είναι στη Δυτική Αττική. Ένα ναι. όμορο στη Δυτική δήμο... Αθήνα όμω. Ναι, ναι, ναι. Ένα όμορο Δήμο του ναι, ναι. Δήμου Φιλή, ο οποίο καταψήφισε την μεταφορά του κέντρου logistics. Γιατί τι είπαν οι άνθρωποι, ότι Τελικά όλοι αυτοί, όλα αυτά τα φορτηγά και όλοι αυτοί οι επαγγελματίε, όπου την ημέρα μπορεί να είναι και δύο και τρει χιλιάδε καθημερινά που θα υπάρχει όλο αυτό, και μπορεί να λέει και λίγου, θα περνούν στο τέλο τη ημέρα μέσα από την πόλη μα τα φορτηγά. Τη πόλη, ναι. Αυτό μαζί με τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν πάρα πολλέ γειτονιέ στην Δυτική Αττική, στο Ανασπρόπυργο, στη Μαγούλα, έχουν γίνει κινητοποιήσει εκεί από του. Ναι. Νομίζω και σε πολλέ από αυτέ. Και στο Ανασπρόπυργο, νομίζω. Ναι, από του πολίτε και του κατοίκου. Εκεί τι γίνεται, δηλαδή από τη μία έχουμε το ότι θα γίνει μελέτη για το πώ θα περνάνε τα φορτηγά και όλα αυτά, από την άλλη όμως σου λέει ο κόσμος και η κοινωνία ότι εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Τι τελικά θα συμβεί κυρία Παπαδάτου. Εάν δώσετε ψήφο στο κουκέ, αν δυναμώσουμε το κουκέ, mm -hmm. την επομένης στις 22 του Μάη εμεί θα είμαστε στο δρόμο. Εμεί θα αγωνιστούμε για να μην προχωρήσουν αυτά τα έργα, γιατί αυτά τα έργα, είπαμε και πάλι, δεν είναι για τι ανάγκε των λαών. Και ιδίω εδώ, στη Δυτική Αττική. Δεν θα επιτρέψουμε, τουλάχιστον για την πόλη μα, γιατί ακούστηκε και για την πόλη μα, να περάσουν τα λογίστικα από εδώ. Είναι πραγματικά αλήθεια ότι θα περνάνε τα φορτηγά μέσα από τον ιστό τη πόλη. Είναι μια ακόμη επιβάρυνση μια ακόμη υποβάθμιση για τον τόπο μα. Και εμεί λέμε, φτάνει πια. Οι αρμόδιοι πάντω λένε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Εμεί λέμε φτάνει πια. Οι αρμόδιοι έχουν πει πολλά. Οι αρμόδιοι βγαίνουν στι προεκλογικέ εκστρατείε και θα του δείτε όλου και θα του καμαρώσετε. Με σημαία την απομάκρυση τη χωματερή. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά και καλύτερα από μένα ότι ψηφίζουν όλοι μαζί και στην περιφέρεια και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο... η Νέα Δημοκρατία και η διοίκηση. Ψηφίζουν την επέκταση τη χωματερή 20-30 στερέματα και μιλάνε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για ριζικό τεχνολογικό ε, ανοίγεται πολλά θέματα, ναι, πολλά δεν, θέματα. Ε, δεν έχουμε ε, θέλω χρόνο Θέλω να πω ότι πολλά λένε οι αρμόδιοι ναι. Αλλά βλέπετε ότι στην πορεία του χρόνου ότι δεν ισχύει τίποτα. Είστε καρδιολόγο, είστε ιατρό. Πρέπει ναι. να συζητήσουμε στον χρόνο που μα απομένει και αυτό. Ε, είχαμε την εξαγγελία του ε, Περιφερειάρχη, του κυρίου Πατούλη, πριν ε, ε. κάποιους μήνε, ότι η περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει μέσω του νέου ΕΣΠΑ την ανέργερση κέντρου υγεία αστικού τύπου εδώ στα Άνω Λιώσια. Ε, ε, ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Είναι άλλη μία υπόσχεση. Ούτε που θα δείτε. Δεν πρόκειται να δείτε. Μα όταν το εξήγηλε αυτό ο Προφερειάρχη, ο yeah. κόσμο είπε επιτέλου να έχουμε ένα κέντρο υγεία. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι εμεί το ζητάμε συνεχώ. Δεν πρόκειται να δείτε. Υπήρχε ένα κέντρο υγεία, ένα κόσμημα εδώ στο Δήμο μα και δεν το αμφισβητεί νομίζω κανένα. Mm -hmm. Με αγώνε και προσωπικέ δικέ μα, των συναδέλφων, είχε έρθει μικροβιολογικό, ακτινολογικό. Σα λέω λοιπόν για την ιστορία ότι επειδή εμεί λέμε ό, και να το το ίδιο συνδικάτο και λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθει η ώρα που θα ιδιωτικοποιήσει την υγεία, ξεκίνησε από την εποχή του Πασόκ με το Λοβέρδο, συνέχισε με τον Άδων Γεωργιάδη επί Νέας και ήρθε ο Ξανθός Υπουργός Υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ και αποτελείωσε αυτά που λέγονται κέντρα υγείας, όπου έστειλε τους γιατρούς στα σπίτια τους, κάναμε ασφαλιστικά μέτρα, κάποιοι κερδίσαν τα ασφαλιστικά μέτρα και για καλή μας τύχη Τρει-τέσσερι κρατάνε εδώ στην περιοχή μα το κέντρο υγεία. Και αν μεθαύρωτα τα δικαστήρια αποφασίσουν να μα στείλουν στο σπίτι, θα μα στείλουν στο σπίτι γιατί προσβλέπουν σε συγχωνεύσει κέντρων υγεία και νοσοκομείων, όπω ξέρετε. Ναι. Αυτό λοιπόν που λένε ότι θα φτιάξουν δεν θα ισχύσει και αν γίνει θα είναι περιορισμένη χρονική δυνατότητα. Ο τόπο εδώ χρειάζεται μια μόνιμη δομή, μια δομή, ένα δίχτυο υγεία που θα μπορεί να βρει και όλου του γιατρού. Και να, να τους επισκέπτεται, να μην πληρώνει, γιατί είναι πολλά τα χρήματα. Σήμερα, ξέρετε ότι για να πάρει κάποιος τα φάρμακά του, θα πρέπει να δώσει 10 ευρώ στον παθολόγο, 10 ευρώ στον καρδιολόγο, 10 ευρώ στον νευρολόγο, 10 ευρώ στον ψυχίατρο. Οι ψυχίατρο είναι και πιο ακριβοί, έχω μάθει. 30 ευρώ, γιατί είναι και έξω από το, την πόλη να τον επισκεφτεί. Ε, η επίσκεψη στο ψυχίατρο μπορεί να πάει από 50 με 100 ευρώ. Ε, πραγματικά είναι πολύ δύσκολα και θα σας πω και κάτι το οποίο άκουσα εκτές, ότι κάναν μια δημοσκόπηση και ότι, πανελλαδικά βέβαια έτσι, ότι το 68% αυτό που απασχολεί αυτό τον καιρό ε, σαν πρώτο ζήτημα τους ε, πολίτες είναι η υγεία. Mm -hmm. Που είναι σημαντικό. Δεν είναι τυχαίο που ο κύριο Μητσοτάκη μιλάει για καινούριο εσύ και ο Τσίπρα ότι θα, προσλάψει, θα προσλάβει γιατρού και νοσηλευτικό προσωπικό και θα φέρει και αυτά. Ε, σημαίνει ότι ο κόσμο υποφέρει. Ότι δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει άρρωστο άνθρωπο. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει καρκίνο, ειδικά σταλιό. Ο καρκίνο σταλιό έχει ένα ποσοστό 31% σε σχέση με άλλε περιοχέ. Οπότε καταλαβαίνετε. Μόνο μία μονάδα, μία δημόσια μονάδα με όλε τι ειδικότητε και με όλο τον εξοπλισμό αχτινολογικό, μικροβιολογικό μπορεί να σώσει αυτόν τον τόπο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μα. Θέλω να σα δεσμεύσω, ναι. να σα ξαναέχω. Να πω και κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ε, θα κλείσω. Ναι, πείτε μου. Ναι, ναι, ναι. Να μιλήσω και για την κατάπτυστη στην που έστειλε η κυρία Γκάκα, γιατί βιάζονται προκειμένου να ιδιωτικοποιήσουν την υγεία. το αμέσω επόμενο, επόμενο, διάστημα για να ξέρει και ο κόσμο τι θα του συμβεί. Και που το ψήφισαν πριν 20 μέρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι οι ευρωβουλευτέ όλων των κομμάτων πλήν του ΚΚΕ ότι στο νοσοκομείο λοιπόν θα εφημερεύει ένα παθολόγο για τι παθολογικέ ειδικότητε και ένα χειρουργό για τι χειρουργικέ ειδικότητε. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Όπου προχωράμε σε μαζικέ αποχωρήσει των γιατρών, έτσι φεύγουν οι καθηγητέ, αυτοί που περιμένουμε να διδάξουν του καινούριου του φοιτητέ για να μπουν καινούργιοι γιατροί. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μα λέτε. Και αλλά το σας αλλά ακούω και προσπαθώ... στους προσπαθώ να συλλάβω. Και το... σε μία ώρα το πήραν πίσω το νομοσχέδιο. Αλλά να ξέρετε, αυτό θα είναι προσωρινό. Αμέσω μετά τι εκλογέ, όποια κυβέρνηση και να σχηματιστεί, είτε με όποιου συνδυασμού ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε το αμέσω επόμενο διάστημα ότι θα έχουμε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση τη υγεία και μάλιστα μια βασική μονάδα ογκολογική μονάδα των παιδών. Είναι τόσο ξεδαγιάντροποι που. Ιδιωτικοποιούν την, μοναδική ογκολογική μονάδα παιδων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη και τη συζήτηση που είχαμε σήμερα θα, θα σας δεσμεύσω δημόσια να ε. σας έχω ε, ξανά εδώ στο στούντιο με περισσότερο χρόνο μπροστά μας ε, και ίσως έχει και νόημα να κάτσουμε να κάνουμε και θεματικές ε, ε, συζητήσει, γιατί από μόνη τη, κάθε μία υγεία και όλα αυτά, παραβατικότητα που δεν το πιάσαμε καθόλου, mm. Κάθε, από μόνη τη είναι μία, α, ίσως μία ώρα συζήτηση mm -hmm. και μπορεί να λέω και λίγο. Ναι, ναι. Θέλω να σα ευχαριστήσω. Θέλω να πω μόνο και να ζητήσω από τον κόσμο να ψηφίσει ΚΚΕ, γιατί πραγματικά θα είναι ψήφο τιμωρία, ψήφο ανατροπή. Το ΚΚΕ και στι 22 θα είναι εδώ και θα πρέπει έτσι να τιμωρήσουμε αυτού και να τιμήσουμε του νεκρού στα Τέμπη, του νεκρού στο Μάτι, του νεκρού στη Μάντρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία Να είστε σας. Εύχομαι. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.